πέρασε να πάνε στο ρεύμα. Αυτό βγαίνει στη Ρεβόη. Μέχρι το Βόλακα πάει. Πέρα. Όχι, είναι ρεύμα όλο. Πιο πέρα έχει γεμάτο σκήνα και βάτα. Αυτό εκεί που πατά σου είπα, επί Φώτη, τον έφερα με το ζόρι το φορτωτάκι και μου τα καθάρισε. Και το Δήμο. Από πότε έχουν να καθαριστούν αυτά? Από το 76, όχι, επί Μπάιλα. Παρέματα επί Μπάιλα. Πότε το ξύλο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αυτό όμως δεν μπορεί να το βρει νομαργία. Μάλιστα. Είχε φορτωτάκι δηλαδή και τα έχει καθαρίσει. Ω, το φορτωτάκι μου καθάρισε μόνο αυτό. Αυτό εδώ καθάρισε. Εδώ δεν περνάει η μηχανή. Ένα τρίκυκλο κάτι. Δεν περνάει να το. Δηλαδή το ρέμα έρχεται από εκεί που δείχνεις τώρα. Το ρέμα είναι μικρό αυτό. Είναι από εκεί που πήγαμε. Και είναι και αυτό. Αυτό έρχεται από το Βόλακα. Να το Βόλακα. Έρχεται έτσι, έτσι. Και μαζεύεται κι άλλο και από τον πάγο. Από εδώ δηλαδή. Εδώ που δείχνουμε τώρα είναι ρέμα. Ναι, και φαρδί. Και φαρδί. Ένα από πάνω να το δούμε, ρε Γιάννη. Μάλιστα. Πάμε. Ένα από πάνω να το δούμε. Αντί μέσα εκεί τι γίνεται. Από εδώ, να περάσουμε από εδώ, να πάμε απέναντι. Πάμε πιο πάνω θα μπει. Θα πλάβουμε για τα πλώματα. Αυτό όλο, το βλέπεις, εδώ. Κάτω από τις Καλαμιώνες το ρητό ρεμό, όσο είναι το άνοιγμα εδώ είναι και πέρα. Δηλαδή οι Καλαμιώνες εκεί είναι ρέμα. Ναι, είναι η άκρη, η μια. Το άλλο είναι από εδώ, θέλω να μπούμε μέσα. Θα το δεις από εκεί πιο. Του φύγανε τα πρόβατα και ήρθανε εδώ και τρώγανε τα σταθήλια του μάθη. Και ήταν και βάλε πλέγμα. Εδώ που είμαστε τώρα, εδώ που είμαστε τώρα είναι εννοείται. Είναι πάγος, πάγος, περιοχή, να σου πω Ρεβόιλ, πώς λέγεται. Ρεβόιλ. Ποιος θα δείξει, ο Βεζινάς, πώς λέγεται. Α, και εδώ ας πούμε είναι το ρέμα. Κάλαμος, ναι. Και όριστε, πέρασε, να το ρέμα. Αυτό είναι συνέχεια, φίλε μου. Εδώ που δείχναμε τώρα εννοείται ότι είναι ρέμα, έτσι. Ναι, αυτό που σου έδειξα εκεί που δεν μπαίνει μέσα και πάει μέχρι το Ρεβόιλ. Έτσι. Μάλιστα. Και προχωράμε. Θέλω να πάμε όλο το δρόμο, αλλά δεν μπορούμε να περπατήσεις. Όχι, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να μπούμε ούτε μέσα να μπούμε. Λοιπόν, για να πούμε όμως δύο πράγματα εδώ. Να πούμε ότι έχουν δοθεί κάποια χρήματα, 25.000 ευρώ, έτσι, για... Για το 25.000 δεν το γνωρίζω εγώ. Όχι, έχουμε χαρτί, δεν είναι υπάρχει, το... ναι. Υπάρχει χαρτί. Εμένα μου είπαν τελειώσαν τα λεφτά. Στείλαμε κάτι αλυσοπρίων Αμερικούς και κόβανε μερικά καράμια, τα δεις τα καράμια. Α, ήρθανε δηλαδή, αυτό λέω. Όχι εδώ. Πού? Ο Γαλασσά. Α, όχι εδώ, δεν ήρθανε. Πάντα στη βιτρίνα πάνε. Από εκεί και πάνω, από το γεφύρι και πάνω είναι... δεν είναι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν στο Γαλασσά ήρθανε κάποιοι και κάπως καθαρίσανε δηλαδή. Ο Δήμος όμως το καθαρίζει. Για το Δήμο ξέρω. Ναι, για το Δήμο μιλάω. Αλλά είχε πάρει την εργολαβία κάποιος εργολάβος. Ναι, εντάξει. Την οποία δεν γνωρίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα άλλο ρέμα, ε. Ναι, ένα άλλο ρέμα που κατεβαίνει από το... από τα σπίτια Κουφογιώρη και Λιόντα. Εδώ που δείχνουμε τώρα δηλαδή είναι ρέμα, έτσι. Ναι, ρέμα, πω. Ρέμα, τέλος πάντων. Παιδιά, πάνω είναι έρευνα. Ποιος ότι χάλασε ο Σπύρος της ΔΕΗ εδώ πέρα, πώς θα έρθει η ΔΕΗ να μπει μέσα.
θα τον φτιάξει. Αν έχει μια βλάβη. Οτιδήποτε, ξέρεις πως φορές καίγονται, κόβονται τα σύρματα. Κάθε χρόνο τα λέμε, χρόνια. Είναι βαριές. Είναι βαριές. Θέλω ορισμένοι ψευτοοικολόγοι. Λένε θέμενα η λιγαριά είναι ωραίο. Κλάδεψε την είναι.